καλωσόρισε στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα στην Κύπρο για τις 8 λέξεις. Πώς ήταν αυτά τα 2 χρόνια στην Κύπρο, η εμπειρία σου? Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ήταν το σχολείο μου. Άσε τα σάπια, ρε. Για τα λεφτά το κάνεις. Όχι, ρε. Δεν το κάνω για τα λεφτά. Αλέξη Παπάς. Είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας ο Αλέξης. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είναι. Όντως φαίνεται σαν ρόλος. Είναι χειριστικός. Ναι, σίγουρα έχει ένα τρόπο να κάνει τα πράγματα έτσι όπως θέλει. Το πώς διαχειρίζεται κάποιες καταστάσεις και πώς διαχειρίζεται τον κόσμο, αυτό όντως συμβαίνει. Ότι είναι αυτό το στυλ του. Το χειριστικό. Το χειριστικό, ναι. Ναι, εσένα σου συνέβη και εσύ πώς το αντιμετώπισες? Πρώτη φορά το είδα ένα τέτοιο στυλ. Αλλά, ναι, ήταν, δεν ξέρεις, μία έτσι, μία αλλιώς, όντως, αυτό υπήρχε. Κάπου υπήρχε μια αλήθεια και κάπου το έχανε, κάπου δεν ξέρω, κάτι περίεργο που δεν ξέρω τι συνέβαινε εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λογική. Ο τρόπος ο δικός σου για να βγεις από όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι, εντάξει, σου είναι ευχάριστο. Πώς το διαχειρίστηκες? Δεν είχα πάρα πολύ παρέδωση. Δηλαδή, είχαμε κάνει συζητήσεις με τον Αλέξη, είχαμε μιλήσει. Εντάξει, δεν είναι ότι. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει κάνει πράγματα, έχει γνώσεις κτλ. Εγώ αυτό το κάνω. Όταν ταιριάζουν οι συγκρασίες μου πολύ, λίγο. Να σου πω, σας είπε ότι θα φύγει στο Survivor, σας τον ανακοίνωσε? Εγώ δεν το ήξερα. Απλά έμαθα ότι θα τον αντικαταστήσει ο Γιάννης, ο Σπαλιάρας, και αυτό, και ότι θα έφευγε. Πολύ γλυκό ο Στέλιος Πίτρος.